Τι κάνουμε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Άναψα επιτέλους ό,τι φορά το air condition για φέτος. Εσείς το ανάβετε air condition? Γιατί εγώ δεν το πολύ ανάβω. Τώρα βέβαια αν το άφηνα ανοιχτό παράθυρο δεν ακούγατε τίποτα. Οπότε είπα να το ανάψω, δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας. Εγώ να ξέρετε γενικά δεν το ανοίγω πολύ το air condition γιατί μου τη δίνει λίγο... Έλα πάνω μισή. Γιατί μου τη δίνει λίγο η αίσθηση που έχει στο σταμάτα ξεκίνα στο αυτοκίνητο. Όπως έχετε καταλάβει αν είστε κάποιοι από εδώ, είμαστε στο Καματερό. Γίνεται, ρε. Είχα έρθει το πρωί για κούρεμα, οπότε τώρα γυρνάω σπίτι. Έβαλα και βενζίνη. Τώρα τελευταία βάζω μόνο κατοστάρα, γιατί γενικά είναι και καλοκαίρι και όσο ζεσταίνει ο καιρός τόσο καλύτερη καύση να κάνει το αυτοκίνητο. Δεν είναι τώρα για βλακίες, ούτως ή άλλως δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή, οπότε πιστεύω ότι αξίζει. Βάζω κιόλας πάντα σε συγκεκριμένο βενζινάδικο κατοστάρα, δεν βάζω που να είναι, για να ξέρω κιόλας ότι είναι κατοστάρα. Ωραίος ο φίλος. Λοιπόν, όπως τα είδατε κιόλας, τρέχει και ένας διαγωνισμός στο κανάλι, ένα giveaway για μια χωάνι, μια μπλούζα και δύο αυτοκόλλητα. Οπότε αν δεν έχετε κάνει ήδη τα βήματα, καλό είναι να πάνε να τα κάνετε, γιατί δεν ξέρετε, μπορείτε να κερδίσετε. Είναι αρκετές οι πιθανότητες. Από ό,τι είδα κιόλας, φτάσαμε και τους 1000 συνδρομητές, οπότε μπράβο μας, σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Και γενικά όσοι είστε καινούργοι, καλό είναι να δείτε και λίγο και τα προηγούμενα βιντεάκια, γιατί είχε αρκετά βίντεο που είναι ωραία, που δεν είχαν πολλές προβολές και αυτά, λόγω ότι το κανάλι δεν ήταν πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή με 300-400 συνδρομητές, οπότε δεν τα δείχνει πουθενά το YouTube. Γενικά να ξέρετε ότι όταν ξεκινάς στην αρχή και δεν έχεις πάρα πολλούς συνδρομητές, δεν δείχνει τα βιντεάκια σου παντού, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τα δουν όλοι. Πάει μόνο σε συγκεκριμένους και αυτούς γενικά που είσαι σαν συνδρομητές. Λοιπόν, και μια και είμαστε μέσα στο Colt, να σας πω λίγο τι μου τη δίνει σε αυτό το αυτοκίνητο. Γενικά θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά έχει και κάποια αρνητικά. Το μπαρμπρίζ τον μπροστά που το σχολίασε και ένα παλικάρι από κάτω στα σχόλια. Βασικά αυτό δεν είναι και τελείως αρνητικό, είναι θετικό αρνητικό αν το πάρεις με τις δύο έννοιες που παίζει. Τι γίνεται, επειδή έχει πολύ μεγάλο μπαρμπρίζ μπροστά το αυτοκίνητο, από τη μία είναι καλό γιατί έχει πάρα πολύ καλή ορατότητα, από την άλλη όμως έτσι που είναι σαν κλίση, το καλοκαίρι γενικά όταν έχει ήλιο έχει συνέχεια μια αντανάκλαση, δεν σταματάει ποτέ η αντανάκλαση, έχει πάντα. Εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. Σε πολλά αυτοκίνητα δηλαδή έχουν βάλει κάποια άλλα υλικά έτσι ώστε να μην τραβάνε τόσο πολύ τον ήλιο και να κάνει αντανάκλαση πάνω. Σε αυτό δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη. Αλλά εντάξει, οκ, δεν είμαι τρελό. Δηλαδή φανταστείτε, αυτό το αυτοκίνητο μόνο αυτό έχει πρόβλημα. Τα άλλα όλα είναι τέλεια. Πλάκα κάνω, εντάξει, δεν είναι όλα τέλεια. Σε πάλι καλά, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Όχι ότι δεν έχει και καθόλου βέβαια, αλλά οκ. Παιδιά, εδώ είναι το αγαπημένο μου σημείο. Περιμένετε να κλείσουμε air condition. Κλείσω τα πάντα.
στο μεταξύ να σας πω ότι έχω πάθει εδώ πέρα. Το έχω κάνει και βιντεάκι που το είχα πει γενικά με το πόσες φορές έχω μείνει με το αυτοκίνητο συγκεκριμένο. Εδώ, από εδώ είχα φύγει ενώ είχα αλλάξει δίσκο πλατό, δηλαδή από το συνεργείο απευθείας. Δούλευα μία η ώρα νομίζω, ήταν 12.30 και ήμουν εδώ πέρα ακόμα και ήταν 12.30 και έπρεπε να είμαι μία ώρα στη δουλειά και το είχα πάρει απευθείας από το συνεργείο. Μπαίνω εδώ πέρα και ξεκινάω όπως έφυγα και τώρα και παιδιά, μόλις βάζω, πάω να βάλω την Τρίτη, μένει Τρίτη και τέλος. Ήτανε, μου είχε σπάσει από το Κιβώτιο, από το Λευγέ, βασικά από το Κιβώτιο, το Κιβώτιο, από το Λευγέ, είναι οι ντίζες, έχει δύο ντίζες μέσα ουσιαστικά, που η μία κάνει το πάνω κάτω, δηλαδή πάει πηγή από πρώτη σε δευτέρα, και η μία κάνει το αριστερά δεξιά, δηλαδή από πρώτη πηγή αν δεν βάλεις Τρίτη ή οτιδήποτε για να πας αριστερά δεξιά. Και είχε σπάσει ντίζα αυτή που πηγαίνει πάνω κάτω και έμεινα εδώ στην Αττική Οδό εννοείται. Όπως είχα μπει και τότε με πήρανε με το Express Service, γιατί σε παίρνει το Express Service Αττικής Οδού, σε βγάζει έξω και από εκεί που σε βγάζει έξω το Express Service Αττικής Οδού μετά σε παίρνει το δικό σου Express Service, δεν γίνεται αλλιώς το Express Service λέω. Γενικά η μεταφορική αυτή η οδική βοήθεια που έχεις. Μέτρα. Και εννοείται ότι δεν πήγα στη δουλειά, εννοείται ότι έτρεχα όλη τη μέρα και μετά από τις 4 ώρες πήγε το αυτοκίνητο στο συνεργείο. Λοιπόν, τι άλλο, σκεφτόμουν γενικά με το κανάλι, θέλω να πω κάποια πράγματα πάνω στο Κόλπ και στο Γιάρης. Τώρα λόγω του lockdown και όλα αυτά δεν αγοράστηκαν πολλά πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν πολλά λεφτά όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Γενικά ισχύει αυτό, δεν νομίζω ότι μόνο σε μένα. Οπότε όλα πάνε λίγο πίσω και γενικά κάποια βίντεο που θέλω να κάνω, θέλω να φύγει πρώτα η απαγόρευση για να είμαι άνετος να τα κάνω. Θα τα δείτε στη συνέχεια στο κανάλι, τα έχω σκεφτεί εδώ και καιρό, έχουν ψιλοκανονιστεί, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα, οπότε θα γίνουν και αυτά. Οπότε να περιμένετε, θα έρθουν ωραία πράγματα. Τι άλλο. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Γράψτε μου, γράψτε μου και εμένα κάτω στα σχόλια τι θα θέλετε να δείτε και εσείς στο κανάλι. Γενικά με τα πατήματα, γιατί μου γράφουν, μου έχουν γράψει και άλλα παιδιά για πατήματα και τέτοια. Ξέρετε τι γίνεται, γενικά όταν βάζεις πατήματα στο YouTube, μετά είμαι σίγουρος τα γράφει από κάτω ο καθένας, λοιπόν έχω ένα τέτοιο, έλα να πατήσουμε, έχω ένα τέτοιο, έλα να πατήσουμε, έχω ένα τέτοιο, έλα να πατήσουμε, και μετά θα καταντήσω να πρέπει να κάνω πατήματα με όλους. Λοιπόν, αυτά, αυτό ήταν το vlog, μικρό και περιεκτικό. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε, κάντε like βασικά στο βίντεο αν σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Αυτά. Γεια σας.